Στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο του καταδυτικού πάρκου στο Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, πρόκειται για ένα έργο που πέρασε από πολλαπλές γραφειοκρατικές διαδικασίες αρκετών ετών. Η προσπάθεια λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή στην αποκεντρωμένη, η οποία είναι για τυπικούς πλέον λόγους να εκδώσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Mm-hmm. Για να φτάσουμε όμως εκεί, απαιτούνταν 11 εγκρίσεις αδειοδοτήσεις από διάφορες πηγές από θεσμοθετημένους φορείς. Και οι 11 αδειοδοτήσεις είναι θετικές, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πέσπα, συμβούλιο δηλαδή. Mm-hmm. Πάμε για την καθαρογραφή μόνο των όρων. Το καταδυτικό πάρκο στον Εμπρόσνερο θα είναι έκτασης 60 στρεμμάτων, ενώ ο Δήμος έχει εξασφαλίσει ήδη 2 σκάφη του πολεμικού ναυτικού για να τα ποντίσει αφού πρώτα αποψηλωθούν. Όπως επισήμανε μάλιστα ο Δήμαρχος, πρόκειται για το πρώτο καταδυτικό πάρκο σε πανελλαδικό επίπεδο. 15 μέτρων από χάλιβα ένα σκάφος και 42,5 μέτρα από ξύλο άλλο ένα σκάφος. Έχουμε από το ΚΕΡΘΕ εξασφαλίσει 38 τεχνητούς υφάλους, 5x6, 3 θαυμάσιες καταδυτικές διαδρομές για αρχάριους, ημιαρχάριους και προχωρημένους δίτες. Έχουμε 6 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι επιζητούν τέτοιου είδους τουρισμό και τα 4 εκατομμύρια είναι στην Ευρώπη και δεν έχουν στην Ελλάδα ούτε ένα καταδυτικό πάρκο για να επισκεφθούν τη χώρα μας. Και από την άλλη μεριά, αυτό αξίζει μόλις το κόστος κατασκευής μόλις 200.000 ευρώ. Ο Δήμος Αποκορώνου όμως εξασφάλισε επίσης πίστοση 372.000 ευρώ για το βιολογικό καθαρισμό των καλυβών. Λειτουργεί αυτή τη στιγμή με αδειοδότηση ο βιολογικός των καλυβών με ισοδύναμους όπως 2.900 κατοίκους. Αυτό δεν φτάνει. Και έτσι θα ανεβάσουμε την δυναμικότητα στους 4% και με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προσδοκούμε να πάρουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε 5.000 κατοίκους. Ο Αποκόρωνας αναπτύσσεται ραγδαία. Ήδη ο βιολογικός του Γεωργιούπολη με τα όποια εμπόδια και δεν είναι της παρούσης προχωρεί. Και άλλες περιοχές όμως από Κόρωνα, παραθαλάσσιες, αναπτύσσονται, όπως είναι η Αλμυρίδα. Και εκεί το 2018, τέλος του 2018, θα έχουμε μια πληρέστατη μελέτη για 7.000 ισοδύναμους κατοίκους να μπορεί και αυτή να ενταχθεί. Μάλιστα, ο Δήμαρχος πραγματοποίησε αυτοψία σε περιοχές του Δήμου. Από ποιους δρόμους θα ξεκινήσετε, από την Αλμυρίδα, εκεί που είχε ζημιές αρκετές, από ποια προτεραιότητα δίνετε? Καταφέραμε τα 2,5 εκατομμύρια. Και τα κάναμε υπό έργα. Και λέω καταφέραμε και τα κάναμε υπό έργα ακριβώς για να συντομεύσουμε τις διαδικασίες. Άλλα έργα αφορούν τους χυμάρους, άλλα έργα αφορούν την υδροάδρευση, άλλο έργο αφορά το γήπεδο του νέου χωριού του ποδοσφαίρου, το οποίο καταστρέφηκε ολοσχερός. Mm-hmm. Άλλα έργα αφορούν την αγροτική και άλλα τη δημοτική οδοπία. 2,5 εκατομμύρια ευρώ για αγροτική και δημοτική οδοπία. 1,5 εκατομμύριο ευρώ όπου θα εκτελεστούν στο επαρχιακό δίκτυο από την αντιπεριφέρεια Χανίων και 900.000 ευρώ όπου εξασφαλίστηκαν και θα εκτελεστούν στην παλιά θρησκευτική οδό από την περιφέρεια Κρήτης. Χθες επίσης ξεκίνησαν τα έργα ανάπλασης στη Γεωργιούπολη ύψους 800.000 ευρώ και ο Δήμος χρηματοδότησε από ίδιους πόρους το σύνολο των δικτύων ίδρυυσης στην περιοχή. Στο συρτάρι του Δημάρχου Αποκορώνου, μάλιστα, βρίσκονται ακόμα περισσότερες από 47 μελέτες για έργα.